Και πάμε λοιπόν τώρα μέχρι το νοσοκομείο Παγιοργίου. Έχουμε τη μεγάλη χαρά, την τιμή να έχουμε εδώ στην τηλεφημερίδα μας τη Γεωργία Δερετζή, τη Διευθύντρια Νευρολογίας στην Νευρολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παγιοργίου. Θα μας μιλήσει για τη σκλήρυνση κατά πλάκα. Σήμερα είναι η μέρα. Είναι η τελευταία Τετάρτη του Μαΐου. Έχει θεσπιστεί να είναι η μέρα σκλήρυνσης κατά πλάκα. Να μιλήσουμε, κυρία Δερετζή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς που είστε μαζί μας. Που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Το κανάλι, το 4Ε, που σε αυτές ακριβώς τις μέρες των διαφόρων νοσημάτων που τιμούμε και γιορτάζουμε και τους ασθενείς αλλά και όλους αυτούς που κουράστηκαν για να βρουν διάφορα φάρμακα για τη βοήθεια αυτών των ανθρώπων, τις τιμάται ιδιαίτερα και ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη τιμή να βρίσκομαι μαζί σας. Βέβαια, δεν θα πρέπει μόνο σε αυτές τις ημέρες να εστιάζουμε. Κάθε μέρα πρέπει να έχουμε στο νου μας, να τα θυμόμαστε, να τα αναδεικνύουμε και κυρίως να μιλάμε για αυτά. Να μην αποτελούν ταμπού, ούτε να αποτελούν κάποια θέματα τα οποία τα αφήνουμε στην άκρη, έτσι κάτω από το χαλί. Έτσι δεν είναι, κυρία Δερετζή? Δεν σας ακούω. Λέω, σήμερα πρέπει να μιλάμε, να λέμε τι είναι η σκλήνηση κατά πλάκας, το ρόλο που παίζει στη ζωή μας, αν αντιμετωπίζεται, τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, η σκλήνηση κατά πλάκας είναι μία νόσος της νεαρής ηλικίας. Mm-hmm. Είναι μια απομυελινωτική νόσος αυτοάνωση και θα το εξηγήσω τι είναι αυτό. Προσβάλλει κυρίως νέα άτομα 20 με 40 χρονών, αλλά έχουν βρεθεί ότι προσβάλλονται κατά 2% και παιδιά, και σε μεγαλύτερη ηλικία και πάνω από την ηλικία των 50 και 60 ετών, σε ηλικιωμένους ανθρώπους μπορεί να εμφανιστεί σπάνια. Είναι λοιπόν της νεαρής ηλικίας. Δεύτερο, είναι μια απομυελινωτική νόσος. Σημαίνει ότι η μυελίνη, δηλαδή η ουσία, ας πω απλά, που περιβάλλει τους άξονες στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στον εγκέφαλο και στον νοτιό μυελό, για κάποιον λόγο προσβάλλεται ή και καταστρέφεται. Είναι αυτοάνωσος η νόσος γιατί ανήκει στα μεγάλη ομάδα των αυτοανώσων νοσημάτων, όπου ο ίδιος ο οργανισμός δεν αντιλαμβάνεται τα ίδια πράγματα του οργανισμού, τα αντιλαμβάνεται σαν ξένα, επομένως προσπαθεί να τα πολεμήσει. Αυτό είναι η αυτοανοσία. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να αυτοκαταστρέφονται διάφορα όργανα και συγκεκριμένα για την πολλαπλή σκλήρυση υπάρχει μια αλλίωση ως καταστροφή της μυελίνης του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η νόσος αυτή είναι νόσος, εγώ θέλω να πω, που αυτή τη στιγμή με τα πολλά φάρμακα τα οποία έχουμε και συνεχώς προηγουμένουν καινούργια φάρμακα, έχουμε την δυνατότητα να την πολεμήσουμε. Πρώτα-πρώτα έχουμε τη δυνατότητα να τη διαγνώσουμε έγκαιρα. Πολύ σημαντικό. Και όσο πιο έγκαιρη γίνεται η διάγνωση και πιο γρήγορα κάνουμε τη διάγνωση και αρχίσουμε τη θεραπεία, τόσο είναι καλύτερη και η αντιμετώπιση της. Σήμερα χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εργάζονται πάνω σε αυτό το πεδίο, τόσο σε εργαστηριακό επίπεδο, όσο και σε κλινικό επίπεδο, και έχουμε την δυνατότητα πραγματικά, και αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλω να στείλω στους ασθενείς που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυση, ότι δεν είναι μόνοι τους, δεν είναι μόνοι τους και αποκομμένοι από όλη την επιστημονική κοινότητα. Για αυτούς δουλεύουν οι επιστήμονες στο εργαστήριο, για αυτούς δουλεύουν οι κλινικοί γιατροί στα διάφορα νοσοκομεία και να είναι επίσης ευλογημένοι και ευχαριστημένοι, γιατί και εδώ στην Ελλάδα, σε όλα τα κέντρα τα οποία υπάρχουν της πολλαπλής κλήρυσης, με την βοήθεια των γιατρών και των νοσηλευτών της κάθε κλινικής και του κάθε κέντρου, γίνεται πραγματικά μια σωστή αντιμετώπιση, αυτή που γίνεται και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Άρα δεν έχουν οι ασθενείς μας τίποτα να ζηλέψουν, τόσο από διαγνωστικής πλευράς, όσο και από θεραπευτικής πλευράς και εν γέννη και συνολικής αντιμετώπισης, τους ασθενείς των άλλων χωρών. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι ότι οι νέοι άνθρωποι που για κάποιον λόγο παρουσιάζουν ένα οποιοδήποτε πρόβλημα, είτε πρόβλημα με τα μάτια, δηλαδή για κάποιον λόγο δεν βλέπει το ένα μάτι, ή κινητικό πρόβλημα ή αισθητικό πρόβλημα, χωρίς να έχουν φοβίες, ας επισκεφτούν κάποιον νευρολόγο για να εκθέσουν το θέμα και το πρόβλημά τους και εν συνεχεία συνεργαζόμενοι με τον γιατρό να βγει η διάγνωση και εν συνεχεία η θεραπεία, εφόσον διαπιστωθεί και διαγνωστεί με συγκεκριμένα κριτήρια ότι έχουν αυτοί οι συγκεκριμένοι ασθενείς την νόσο. Πόσο ρόλο παίζει η διατροφή, κυρία Δερετζή? Η διατροφή, όλοι οι παράγοντες,
μπορεί να παίξουν ρόλο στην πολλαπλή σκλήρυνση, αλλά δεν είναι η αιτιολογία της νόσου. Μέχρι τώρα δεν έχουμε βρει αιτία της νόσου, όπως και για πολλά άλλα αυτοάνωσα νοσήματα. Αυτοάνωσα νοσήματα όπως ο ερυθυματός λίγος, η ρευματοειδή αρθρίτιδα, η νόσος του Κρόν κλπ. Γενικώς ο τρόπος ζωής γενικότερα, και όχι μόνο η διατροφή, ο τρόπος γενικώς, το lifestyle, παίζει σημαντικό ρόλο, όπως παίζει σημαντικό ρόλο και τον καθένα μας. Από τη διατροφή, εκείνο το οποίο θεωρείται ότι πρέπει να αποφεύγουν περισσότερο οι ασθενείς, είναι τα λιπαρά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να τρώμε. Δεύτερο, το κάπνισμα, το οποίο έχει αποδειχθεί επανειλημμένως και με πολλές μελέτες και με βιβλιογραφική κατοχήρωση, ότι κάνει κακό στην υγεία γενικότερα, αλλά και ιδιαίτερα τους ασθενείς που έχουν σκλήρυνση καταπλάτες. Επίσης, η έλλειψη της βιταμίνης D, σίγουρα. Η μεσογειακή δίαιτα θεωρείται η δίαιτα η οποία είναι ιδανική για αυτούς τους ασθενείς. Γενικά όμως, θα πρέπει να τονίσουμε μέσα στον τρόπο ζωής ότι σημαντικό ρόλο παίζει και η άσκηση. Παλιά θεωρούσαμε ότι οι άνθρωποι με πολλαπλή σκλήρυνση δεν πρέπει να γυμνάζονται καθόλου. Σήμερα ακόμη και στις όσεις, δηλαδή τις υποτροπές της νόσου, όταν οι ασθενείς υποτροπιάζουν και τότε ακόμη χρειάζονται και τη φυσικοθεραπεία και χρειάζονται επίσης και την άσκηση, η οποία ουσιαστικά είναι ενεργητική κίνηση και όπου έχει βρεθεί ότι με την κίνηση και με την άσκηση υπάρχει έκκληση νευροτρόφων παραγόντων, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχουμε την δυνατότητα τους ασθενείς μας να τη δώσουμε με άλλους τρόπους, παρά μόνο με την άσκηση και με τον καλό τρόπο ζωής. Επομένως, όλος ο τρόπος ζωής, θα έλεγα, είναι ουσιαστικός για την καλύτερη πορεία της νόσου. Εγώ θα πρόσθεσα και κάτι άλλο. Η νόσος παλεύεται. Άρα θα πρέπει ο κάθε ασθενής να πιάσει τα χαλινάρια της νόσου και μπορεί να επιπέψει πάνω στη νόσου. Μπορεί δηλαδή να γίνει ο διαχειριστής της νόσου, που σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα ο κάθε ασθενής να συνεχίσει να ζει, να συνεχίσει να υπάρχει, να σπουδάσει, να κάνει την οικογένειά του, να κάνει τα παιδιά του, να συνεχίσει το επάγγελμά του, να κάνει όνειρα, να έχει προοπτικές. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δεν σημαίνει κάθε ασθένεια τέτοιου είδους, που είναι μια χρόνια ασθένεια, πρέπει να καθυλώσει οποιονδήποτε άνθρωπο που προσβάλλεται από αυτή την νόσο. Επομένως, οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν την αισιοδοξία, θα πρέπει να δουν και άλλους συνασθενείς τους, οι οποίοι έχουν προχωρήσει στη ζωή και δεν καθυλώθηκαν με τη διάγνωση αυτής της νόσου. Και επίσης, οι συγγενείς των ασθενών, οι φίλοι των ασθενών, θα πρέπει να εντάξουν αυτή την νόσο σαν κάτι πολύ φυσιολογικό μέσα στη ζωή τους. Έχουμε δει περιστατικά ότι μόλις βγήκε η διάγνωση, ο ένας ή ο άλλος από τον σύζυγο ή τη σύζυγο, τον σύντροφο ή τη σύντροφο, έφυγαν από τη ζωή των ανθρώπων. Αυτό είναι ένα λάθος. Όλοι μαζί παλεύουμε. Όλοι μαζί κινούμε. Όλοι μαζί φτάνουμε στο τέλος. Επομένως, χρειάζεται αισιοδοξία. Παλεύεται η νόσος. Έχουμε πάρα πολλά φάρμακα για την κάθε μορφή της νόσου. Έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα φάρμακα ανάλογα. Τι έγινε τώρα. Ανάλογα με την ασθένεια, με τη μορφή της νόσου. Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ξέρουμε καλά ότι όλοι μαζί θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για την νόσο, για τους ασθενείς μας, για το περιβάλλον των ασθενών μας. Έτσι. Κρατούμε αυτό το αισιόδοξο, τον αισιόδοξο επίλογο που κάνατε στην κουβέντα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, κυρία Δερετζή. Ήταν πραγματικά ωφέλιμα όλα όσα μας είπατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω να στείλω ξανά ένα μήνυμα σε όλους, ότι οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι ασθενείς είμαστε μία ομάδα. Έχουμε έναν στόχο και έναν σκοπό. Να προχωρήσουμε και να βοηθήσουμε, αλλά ο κάθε ασθενής πρέπει να βοηθήσει τον ίδιο τον εαυτό. Άρα, με αισιοδοξία, με ελπίδα, με πίστη στο Θεό, έτσι, μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε και να δουλεύουμε και να προχωρούμε παρά την πανδημία, η οποία
μας έχει προσβάλει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Η κυρία λοιπόν Δερετζή, Γεωργία Δερετζή, διευθύντρια της Νευρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παγιοργίου. Πραγματικά λοιπόν σημαντικά αυτά που ακούσαμε. Αισιοδοξία, αυτό το κρατούμε βέβαια. Συνεχίζεται η ζωή κανονικότατα. Υπάρχουν χιλιάδες επιστήμονες που δουλεύουν πάνω στη σκλήρυνση κατά πλάκας. Έχουν βρει πάρα πολλά σημαντικά. Όλα λοιπόν με πίστη, με αισιοδοξία βρίσκονται, οι λύσεις βρίσκονται. Μια μικρή ανάσα τώρα και πάμε στην επικαιρότητα.